πήγαινε πολύ καλά, βλέπαμε ότι είχε μια ανάπτυξη πολύ γρήγορη. Ξαφνικά εκεί γύρω στον 6ο μήνα αρχίσανε κάποια μικρά προβληματάκια. Και μετά από αρκετούς μήνες συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχει ένα σύνδρομο το οποίο έπρεπε να παρακολουθείται από διαφόρους γιατρούς. Έχει μια διαγραφή στο χρωμόσωμα 18. Επηρεάζει κυρίως το λόγο της, οπότε αυτό και την κίνησή της και γενικώς λίγο τη μετέπειτα εξέλιξή της. Τη φέραμε τη Λίδα από 8 μηνών σχεδόν. Ξεκίνησε με λίγο φυσιοθεραπεία. Και σιγά σιγά εντάξαμε και τα άλλα προγράμματα. Οπότε είναι ένα παιδί το οποίο από ό,τι είδατε είναι πάρα πολύ κοινωνικό. Κερδίζει τους πάντες με τη φάτσα της. Πρώτα αυτό. Είναι πολύ γελαστή, είναι πολύ πρόθυμη και γενικώς έχει πείσμα. Έμαθε να πηδάει. Σε όποιον δούμε στον δρόμο θα πει: Α, τι κάνω, κάνω αυτό. Η Λίδα είναι ένα χαριτωμένο, όπως είδατε, 5χρονο κοριτσάκι. Παρακολουθεί το τμήμα 3 χρόνια. Έχει συγκινητική εξέλιξη όλα αυτά τα χρόνια. Έχει καταφέρει να αποκτήσει λεκτική επικοινωνία και της αρέσει να συμμετέχει ενεργά μέσα στην τάξη και να βοηθάει τόσο τα υπόλοιπα παιδιά, όσο και τη δασκάλα σε καθημερινές δραστηριότητες. Εδώ έρχονται παιδιά με κινητικές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές και άλλες αισθητηριακές δυσκολίες. Το 2005, με εξωσωματική δωδεκόρη μου, γέννησε δύο παιδάκια. Το ένα το χάσαμε στις 18 μέρες. Το άλλο, η Δημητρούλα, έκανε τον αγώνα της κι αυτή. Μετά από 3 μήνες, 3,5 που ήταν στη θερμοκοιτίδα, προέκυψε σπαστική ημιπληγία από την αριστερή πλευρά, στο χεράκι, στο πόδι του παιδιού. Ξεκινήσαν τις θεραπείες. Βέβαια, υπήρχε βελτίωση. Φοβερή, δεν το συζητώ. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση και θα το λέω και θα το ξαναλέω είναι ότι ερχόμενο το παιδί το δίναμε στη θεραπεύτρια, οποιαδήποτε το έπαιρνε, ξέραμε ότι είναι δικό της παιδί πλέον. Είμαι θετική γενικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τα παιδιά κάθε μέρα. Λέμε καλημέρα που μπαίνουμε μέσα στη τάξη. Και νιώθω τεράστια χαρά να είμαι μαζί τους και να περνάμε μαζί τις ημέρες μας και τις ώρες μας εδώ μέσα. Προσπαθώ κάθε μέρα να βάζω ένα καινούριο στόχο. Την αλλαγή δεν θα τη δεις άμεσα από τη μία μέρα στην άλλη, οπότε βάζεις το λιθαράκι της ημέρας και προχωράς στο επόμενο. Και βάζεις τους μακροπρόθεσμους και τους βραχυπρόθεσμους στόχους για να ξέρεις πού είσαι και πού έχεις να πας. Ψυχολογικά πέφτεις, εντάξει. Αλλά εγώ σαν γιαγιά, επειδή έχω περάσει πολλά στη ζωή μου, θέλω να λέω και στην κόρη μου και σε άλλους ένα μήνυμα ζωής, δηλαδή όταν πέφτεις πρέπει να ξέρεις να σηκώνεσαι. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Κοίταξε, σαν μαμά, και εγώ, όπως και όλες οι μαμάδες του κόσμου, πιστεύουν ότι το παιδί τους δεν έχει τίποτα. Πιστεύουμε ότι το παιδί μας δεν έχει κάτι, ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και το αντιμετωπίζω συχνά και στον χώρο που δουλεύω. Είναι μεγάλο λάθος, δηλαδή δεν πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Εδώ που είμαι όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε από το 2016 εδώ, έχω μιλήσει με πάρα πολλές μαμάδες, έχω ξαναστραφεί, έχω δει παιδάκια. Βλέπω τη βελτίωσή τους, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Οι περισσότεροι γονείς όταν ακούνε, γιατί είναι σκληρές οι λέξεις,
τετραπληγία, εγκεφαλική παράλυση. Δεν είναι εύκολα ούτε να το αποδεχτεί ότι ξέρεις κάτι, το παιδί μου έχει αυτό. Και είναι σημαντικό να βρει κάποιον να το στηρίξει, γιατί σε περίπτωση που δεν βρει κάποιον να το στηρίξει, μπορεί το παιδί πολύ απλά, ο γονιός να μην αποδεχτεί ποτέ ότι έχει κάποιο θέμα το παιδί του και να το αφήσει πολύ απλά, απλά να υπάρχει. Αυτό είμαστε τώρα με την Ανούλα που έχουμε εδώ. Λόγω της προωρότητας λοιπόν, δεν ήταν έτοιμα τα πνευμόνια να δώσουν το οξυγόνο που πρέπει. Αλλά αυτό είχε κάνει κάποια ζημιά στον εγκέφαλο, δημιούργησε μια εγκεφαλική παράλυση. Και έχουμε τώρα θέμα κινητικό. Κάτσαμε 2 μήνες μέσα στο μεευτήριο, πέρασε και το καλοκαίρι, κατευθείαν από Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε εδώ στην ΕΛΠΑΠ φυσιοθεραπείες. Όταν δεν έχεις κάτι τέτοιο μες στην οικογένειά σου, δεν ξέρεις ακριβώς το πώς είναι. Μπορεί να σκέφτεσαι, να βλέπεις τον άλλον ότι «Αχ, εντάξει, το παιδάκι δεν περπατάει, θα δείτε, θα πάνε όλα καλά» κτλ. Για το γονιό που το ζει, είναι διαφορετικό. Το θετικό είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στο παιδί. Και εντάξει, μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε. Η συνεργασία με τους γονείς είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ξέρουν το παιδί καλύτερα από εμάς, μας το φέρνουν, οπότε χρειαζόμαστε πάρα πολύ τις εμπειρίες τους και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους όλη τη χρονιά για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο. Κάθε ένα παιδί και από όλη την τάξη και πιο πριν μου έχει δώσει από κάτι. Να το έχω, να το θυμάμαι και να το κρατάω μαζί μου για να προχωρήσω στην επόμενη χρονιά. Η ΕΛΠΑΠ είναι το παλιότερο Ίδρυμα μη κερδοσκοπική οργάνωση στην Ελλάδα. Το 1937 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, 83 χρόνια, έχουν περάσει πάνω από 100.000 παιδιά κυρίως, αλλά και ενήλικες, από την πόρτα της και έχουν πάρει τις υπηρεσίες της για να περάσουν μια καλύτερη ζωή. Η ΕΛΠΑΠ ασχολείται κυρίως με παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και με ενήλικες οι οποίοι έχουν επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες. Το πιο σημαντικό μας οικονομικό, ας το πούμε, εργαλείο είναι η οικονομική υιοθεσία. Τι σημαίνει οικονομική υιοθεσία? Σημαίνει ότι κάποιος αναλαμβάνει κάθε μήνα να βάζει ένα ποσό στην τράπεζα, στην ΕΛΠΑΠ, με όποιο τρόπο θέλει, για να μπορούμε εμείς να εξυπηρετούμε τις ανάγκες ενός παιδιού ή ενός ενήλικα, το οποίο εκείνος υποστηρίζει. Και εμείς από τη μεριά μας μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ καλύτερο προϋπολογισμό και οργάνωση, για να μπορέσουμε να σιγουρευτούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο. Στόχος μας είναι πραγματικά οι ιδιώτες να δώσουν μικρά ποσά. Δεν ψάχνουμε για μεγάλα ποσά, γιατί θέλουμε να είναι οι περισσότεροι άνθρωποι κοντά μας, να μας γνωρίζουν και να είναι διαχρονικά μαζί μας. Στόχος μας είναι επίσης όλο αυτό το πλαίσιο που υποστηρίζει την αναπηρία να γίνει γνωστό και μέσω αυτού η αναπηρία να πάψει να αποτελεί ταμπού. Δεν με ενδιαφέρει να γίνει άριστη μαθήτρια, αυτό βελτιώνονται. Εντάξει. Το να την γίνει αποδεχτή, πιστεύω θα τα καταφέρει λόγω της κοινωνικότητάς της. Και αυτό δηλαδή να πάει σε κάποιο κανονικό σχολείο για να μπορεί να τα απεξέλθει έξω στον κόσμο. Εμείς τα διαφοροποιούμε, εμείς τα κάνουμε να νιώθουν διαφορετικά και πιο λίγα. Και από εμάς πρέπει να ξεκινήσει όλη η αλλαγή. Για μένα αυτό είναι το κίνητρο μου. Κοίταξε, ο κόσμος δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι πολύ ενημερωμένος. Πρέπει να γίνει μια ενημέρωση γενικώς και στα σχολεία και να έρθουν και σε κάποιους έτσι οργανισμούς για να δούνε και τι δουλειά γίνεται και ότι πρέπει να ενταχθούν και αυτά τα παιδιά στο κοινωνικό σύνολο. Είναι οι ροήδες και αυτές οι μαμάδες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες που φέρνουν τα παιδιά εδώ και τα παιδιά είναι οι ήρωες της ζωής. Thank you.